Περισσότεροι από 600 αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών συμμετείχαν στην ετήσια εορταστική εκδήλωση του φιλαθλητικού που φέτος συμπλήρωσε 30 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο της γυμναστικής, έχοντας καταγράψει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κλειστό στα δύο ωράκια και παρακολούθησε τα εντυπωσιακά προγράμματα που είχαν ετοιμάσει τα παιδιά με τους προπονητές τους. Χαιρόμαστε τώρα που 30 χρόνια έχουμε αφήσει το αποτύπωμά μας στην πόλη μας. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο μεγαλώσει γενναίες συμπολιτών μας μέσα στο γυμναστήριο. Είμαστε χαρούμενοι που μας εμπιστεύονται και οι γονείς και η κοινωνία του Ηρακλείου και βλέπετε αυτό το αποτέλεσμα με τόσους αθλητές και με τόσα παιδιά και τόσους συμπολίτες μας γύρω μας. Έχουμε κατακτήσει ό,τι θέλαμε σε ελληνικό επίπεδο, σε όλα τα αθλήματά μας που καλλιεργούμε τέλος πάντων και έχουμε πλέον και την υπερηφάνεια να λέμε ότι εκπροσωπούμε και την χώρα μας με τα χρώματα της Ελλάδος σε διεθνείς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, παγκόσμια κύπελα κτλ. Από τα τμήματα υποδομών των τριών προπονητηρίων παρουσιάστηκαν συνολικά 14 προγράμματα στο ΤΑΠΗ με ασκήσεις ενόργανης και ακροβατικής γυμναστικής και χορογραφίες. Από το αγωνιστικό τμήμα της ακροβατικής γυμναστικής παρουσιάστηκαν τα αγωνιστικά προγράμματα των τριάδων και ζευγαριών που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Ακροβατικής Γυμναστικής. Από το αγωνιστικό τμήμα του τραμπολίνου παρουσιάστηκαν τα ατομικά αγωνιστικά προγράμματα σε τραμπολίνο και διπλό μίνι τραμπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το συγκεκριμένο άθλημα η Βασιλική Ξυλικάκη θα εκπροσωπήσει τα εθνικά μας χρώματα στην Πορτογαλία τον προσεχή Οκτώβριο. Από το αγωνιστικό τμήμα του ακροβατικού διαδρόμου παρουσιάστηκαν τα ατομικά αγωνιστικά προγράμματα. Να σημειωθεί εδώ ότι ο Ηρακλής Μποτζάκης, ο Αλκίνος Μανιαδάκης και η Μάγδα Μαρή ήταν στην ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελο Ηλικιών που έγινε τον προηγούμενο Νοέμβριο στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας και τα τρία παιδιά πλασαρίστηκαν στην εικοσάδα. Από το αγωνιστικό τμήμα της γυμναστράδας οι πολυάριθμοι θεατές που βρέθηκαν στα δύο ωράκια είδαν το πρόγραμμα Βιές από την οθόνη, τη χρυσή ομάδα δηλαδή στο Ego Gym Challenge for Life που πήρε και ειδικό βραβείο ψυχαγωγικής αξίας και στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 48 αθλητές και αθλήτριες. Επίσης εμφανίστηκε το πρόγραμμα Μαριονέτες, η ασημένια ομάδα δηλαδή στην ίδια διοργάνωση, στην οποία έλαβαν μέρος συνολικά 26 αθλήτριες. Τέλος παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Μινωική Κρήτη, το οποίο και θα λάβει μέρος στο Cosmo Gym for All Summer Festival στο Λουτράκι με συνολικά 60 αθλητές και αθλήτριες. 30 χρόνια φιλαθλητικός, πολλές επιτυχίες, απογοητεύσεις, αγώνας. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που είτε έχουν περάσει από το σύλλογο και πρόκειται να περάσουν, να το διασκεδάζουν. Ο αθλητισμός είναι ζωή, ο αθλητισμός είναι σοφία, ο αθλητισμός είναι αγάπη προς τη ζωή πάντα. Εύχομαι τα καλύτερα και πάντα τέτοια.